Θεός ξεβράκωτος. Έτσι έλεγε η προγιαγιά μου τα πολύ νόστιμα φαγητά. Αλήθεια. Αναχωρώντας από το κέντρο της παραθαλάσσιας πρωτεύουσας του νομού Λασιθίου, τον Άγιο Νικόλαο, και αφού διανύσουμε 10 χιλιόμετρα σε περίπου 10 λεπτά και σε υψόμετρο 365 μέτρων, εισβάλλουμε στην ιστορική Κριτσά. Θα στρίψουμε δεξιά στην ανηφοριά με προορισμό το οροπέδιο του Καθαρού. Στο οροπέδιο επικρατεί ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς. Τα πάντα ανήκουν στην κοινότητα της Κριτσάς και έτσι οι άνθρωποι δεν έχουν την ιδιοκτησία της γης, αλλά έχουν τη νομή που λέμε. Που είσαι Λένιν, νεφρανθή καρδούλα σου. Η φύση γύρω μας θα αλλάξει τουλάχιστον τρεις φορές. Πέτρες και πρίνη στην αρχή, τύπου Far West με ολίγων Tim Burton. Σαν δάσος περίπου στη μέση. Και στο τέλος, ψηλά στο οροπέδιο, ανθρώπινες καλλιέργειες. 45 λεπτά μετά την αναχώρησή μας από τον Άγιο, έχοντας διανύσει μόλις 28 χιλιόμετρα, ανηφόρα τούμπανο βέβαια, βρισκόμαστε 1200 μέτρα πάνω από τη θάλασσα για να συναντήσουμε την ταβέρνα του αγαπημένου μου Ζέρβα. Γεια σου γυαλιό Μερακλή! Χαρήκαμε όλοι, χάρισε και το κουλούκι. Η ταβέρνα αυτή είναι γεμάτη με πορτρέτα και φωτογραφίες του Ζέρβα, κατά κόσμον Ιωάννη Σιγανού, Κριτσάς φυσικά, ο οποίος αρέσκεται να τα ξέκρεμα και να τα επιδεικνύει περήφανα στον κόσμο. Λόγος για τον οποίο η σύζυγός του, Δέσποινα Μαύρου, Αιγυπτιώτισσα, διαμαρτύρεται «Αμάρτια, εσύ του γυκλάκι!» Του έχει κοτσάρει μάλιστα και δίπλα τον Άγιο Γεώργιο, μεγάλη χάρη του, να τον φυλάει και του έχει στολίσει και την κουζίνα με ανάμεικτα λατρευτικά αντικείμενα, αν και εκείνος, κουμούνια μετανόητο, έχει μοναδικό Άγιο και προστάτη, τον Κομαντάντε Γκεβάρα. Σήμερα, ας μην ξεχνιόμαστε, θα φάμε κουκιά γιαχνί. Ουλιασμένα από σπέρας, τα ξεματίζουμε και τα βράζουμε για 10 λεπτά. Στο μεταξύ, μην χάνουμε τον χρόνο μας, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτή την πολύτιμη παλαιοντολογική συλλογή. Πρόκειται για επίσημα καταχωρημένα οστά νάνων μαμούθ και νάνων υποποτάμων. Αυτό είναι ο χαμηλόδοντας και αυτό είναι ένα δόντι νάνου μαμούθ. Ζούσε στο καθαρό πριν από 500.000 χρόνια. Τα οστά ανήκουν νόμιμα στο Ζέρβα, ο οποίος είναι και ο πρώτος που τα εντόπισε στην περιοχή, σε μια κοιλάδα πίσω από αυτές ακριβώς τις κορυφές. Και όσο κάποιοι κακεντρεχείς τον χλέβαζαν ότι ανεμαζώνει κοκάλες γαϊδάρων, εκείνος συμβουλεύοντας επιστήμονες κατάφερε να δρομολογηθούν οι πρώτες επιστημονικές ανασκαφές. Πίνουμε μια ρακή, γεια μας, και σουρώνουμε τα κουκιά. Χοντροκόβουμε δύο κρεμμύδια και καλύπτουμε τον πάτο με λάδι. Τα βάζουμε πάνω σε σχετικά σιγανή φωτιά και μετά από λίγο προσθέτουμε και τα κουκιά. Αποφλοιώνουμε μια ντομάτα και τη χοντροκόβουμε μέσα στο κατσαρόλι. Προσθέτουμε δύο φύλλα δάφνη, πιπέρι και κίνινο, δύο ποτήρια νερό και αναμένουμε. Μετά από περίπου μισή ώρα προσθέτουμε το αλάτι και αφού περάσουν ακόμα 5 λεπτά σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαΐ ήσυχο να μαρουβήσει που λένε εδώ οι άνθρωποι, να χυλώσει δηλαδή. Σερβίρουμε ωραία ωραία και τώρα δεν μας μένει άλλο παρά να σπεύσουμε να πάρουμε τη γνώμη του μεγάλου σεφ. Λοιπόν μεγάλε σεφ, πώς σας φαίνεται το δημιούργημά μου? Μεγάλε σεφ, τι θα βγει? Μεγάλε σεφ, πού πάτε? Μεγάλε σεφ! Μα από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια και φτιού του που μεγάλωσε χωρίς τα παραμύθια. Συγγνώμη αν μπορείς, αυτό μπορεί να το βάζεις να ακούσεις.